δεν ήταν μια απλή τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν μια εμψυχρό εκτέλεση. Όλα τα θύματα της επίθεσης στο Σαγλί Εβδό έπεσαν με μια ξεχωριστή τυφλή σφαίρα, ο ένας μετά τον άλλον. Ο εξοπλισμός τους έδινε την επιλογή της ρηπής, ωστόσο προτίμησαν μοναδικές σφαίρες, επαγγελματικές εκτελέσεις από καλά εκπαιδευμένα άτομα, έχοντας οργανώσει τα πάντα, την επίθεση και τη διαφυγή. Οι μαρτυρίες αναφέρονται για δράστες που μιλούν άπτεστα γαλλικά και οι πρώτοι ύποπτοι θεωρούνται άνθρωποι αλγερινής καταγωγής, δηλαδή από ένα πληθυσμό που θεωρείται ενσωματωμένο στη γαλλική κοινωνία, αλλά με προβολές περιθωρίου και έντονα συναισθήματα που περνούν από γενιά σε γενιά για όσα έχει υποφέρει η χώρα τους από τη Γαλλία. Άλλωστε, οι πρώτες φερόμενες ως τρομοκρατικές ισλαμιστικές οργανώσεις μαχητών υπέρ της Τζιχάντ είχαν κάνει την εμφάνισή τους στη Γαλλία πριν ακόμη γίνει γνωστή η Αλ-Κάιντα. Στη Γαλλία εξετάζονται πολλές πίστες για να φτάσουν στους δράστες. Ωστόσο, η πιο πιθανή είναι η Αλ-Κάιντα. Ο Γάλλος αναλυτής Ξαβιέ Κολάν είναι κατηγορηματικός γι' αυτό. Si vous regardez l'un des magazines d'Al-Qaïda qui s'appelle Inspire, à la page 6, il y a un certain nombre de cibles, dont Stéphane Charbonnier, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ça fait 5 ans que Charlie Hebdo est dans la ligne de mire de ce mouvement d'Al-Qaïda et je peux verser une pièce au dossier. Dans la deuxième voiture qu'ils ont pris, dont ils ont pris le conducteur en otage, les tueurs ont dit au conducteur « N'oubliez pas de dire que nous sommes de Al-Qaïda au Maghreb, ou plutôt dans la péninsule islamique. » Θα ξαναχτυπήσουν ή όχι? Είναι το ερώτημα εφιάλτη στη Γαλλία με μια απάντηση δύσκολη, καθώς δεν μπορεί να ξεφύγει από την εντατικοποίηση του πλαισίου των αστυνομικών μέτρων, καταδεικνύοντας όμως πόσο εύθραυστη είναι η δημοκρατία απέναντι σε τυφλά χτυπήματα. Το αμυντικό σύστημα της Γαλλίας, το Vizy Pirate, ήταν άλλωστε σε λειτουργία, χωρίς αυτό να θωρακίσει ένα σατυρικό περιοδικό στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Il y a eu plusieurs interpellations cette nuit, il y a des gardes à vue, il y a beaucoup d'informations sur les médias, sur Internet. Et toujours factuellement. Il ne faut pas que cela nuise au travail des enquêteurs, et moi j'en appelle là aussi à la responsabilité, c'est aux enquêteurs, c'est à la police, c'est à la gendarmerie, c'est à la justice de mener le fait avec beaucoup de professionnalisme le plus rapidement possible pour appréhender ces individus. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος εφιάλτης της Γαλλίας αλλά και των χωρών που παρακολουθούν τις εξελίξεις είναι πώς να αποφευθεί ένα ρατσιστικό κύμα, να μην στιγματιστούν και γενικευτούν ρατσιστικές ενέργειες, δηλαδή κατά των μουσουλμάνων γενικά, εναντίον μιας θρησκείας που αναγκάζεται να απολογηθεί για τους φανατικούς οπαδούς της. Κάτι που θα το ήθελαν άλλωστε ακραίες δυνάμεις που καραδοκούν να υποφεληθούν κομματικά στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες, η συνάντηση θρησκευτικών ηγετών με τον Φρανσουά Ολάντ το επιβεβαίωσε.